είναι ο κύριος Γιώργος Κοντογιώργης. Σήμερα πρωί Παρασκευής κοντά μας. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας από το Ηράκλειο. Καλημέρα και από μένα. Θέλω να σας ευχαριστήσω και θέλω να σας ρωτήσω πριν από οτιδήποτε άλλο. Είμαστε ακριβώς στο μεσοδιάστημα μεταξύ της κάλπης ενός συστήματος απλής αναλογικής 21 Μαΐου και της νέας κάλπης και νέων εκλογών με ένα σύστημα bonus εδρών της 25ης Ιουνίου. Και θέλω να μου πείτε ποια είναι η πρώτη αβίαστη σκέψη που σας έρχεται με όσα έχουν προηγηθεί και όσα πραγματοποιούνται όλο αυτό το διάστημα. Κύριε Σαχίνη, εάν θέλουμε να μείνουμε στην ουσία των πραγμάτων, πρέπει να βγούμε από την παγίδα στην οποία προσπαθούν να μας τοποθετήσουν, να μας εγκαταστήσουν οι πολιτικοί φορείς που διεκδικούν την ψήφο της κοινωνίας. Είτε μιλήσουμε για την απλή αναλογική όπως λέγεται, είτε για την ενισχυμένη αναλογική, πρέπει προηγουμένως να έχουμε αποκομίσει στο μυαλό μας δύο πράγματα. Το πρώτο, τι σημαίνει απλή αναλογική έναντι της ενισχυμένης αναλογικής. Η απλή αναλογική είναι η κατά κάποιον τρόπο κατά κυριολεξίαν. Η ενισχυμένη αναλογική είναι πιο πολύ αναλογική από την απλή. Εύλογο, εύλογο. Ναι, ενισχυμένη. Προσέξτε, οι λέξεις έχουν περιεχόμενο, έχουν νόημα. Εάν κατατείνουν στο να σε εξαπατήσουν, σημαίνει ότι αυτός που διαμορφώνει το κλίμα μέσω των ενιών της εξαπάτησης έχει κάποιο σκοπό. Ας πάμε όμως λίγο πιο πέρα. Εάν το σύνταγμα αυτών που διακινούν τις εκλογές, αυτών που το έφτιαξαν, δηλώνει ότι η ψήφος είναι ίση ενός εκάστου, ότι όλοι έχουν δικαίωμα ψήφου και όλοι έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθε, τότε ας αναλογιστούμε τι σημαίνει ότι η ψήφος αυτή έχει νόημα μόνο εάν δοθεί στα κόμματα τα οποία διαγωνίζονται για να μπουν στη Βουλή και να κυβερνήσουν. Άρα η ψήφος δεν είναι ισότιμη όλων των πολιτών. Γιατί δεν το καθιερώνουν αυτό στο Σύνταγμα είναι το ερώτημα. Γιατί δεν δηλώνουν στο Σύνταγμα ότι η ψήφος όλων δεν είναι ίση, αλλά υπάρχουν εκείνοι που έχουν ίση ψήφο, καταρχήν ίση ψήφο, υπολογίζεται δηλαδή, ενώ η ψήφος των άλλων, όπως με τα λευκά παραδείγματος χάρη, παρόλο που το ίδιο το εκλογοδικείο δηλώνει ότι είναι αντισυνταγματικό, θα μπορούσε δηλαδή, αν προσέφευγε κανείς, να ακυρωθούν οι εκλογές, γιατί αλλάζει το εκλογικό μέτρο. Ωστόσο, όλα είναι ωραία και καλά μέσα στην απόλυτη παραβίαση του συντάγματος. Να πάμε λίγο πιο πέρα. Το εκλογικό σύστημα, εάν κάνει κανείς τη σύγκριση της εκλογικής πλειοψηφίας με την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, διαπιστώνει ότι είτε είναι το αναλογικό, είτε είναι το πλειοψηφικό, είτε της λεγόμενης ενισχυμένης, παραβιάζει την ισότητα της ψήφου. Έτσι που είναι διαμορφωμένο, διότι η πλειοψηφία της Βουλής δεν αντανακλά την πλειοψηφία, την κατά αναλογία πλειοψηφία της κοινωνίας. Είναι άλλη πλειοψηφία. Δείτε μάλιστα τις συνέπειες. Με την απλή αναλογική, θα θυμάστε το διάλογο που έγινε στην περίοδο της πρώτης προεκλογικής εκστρατείας. Με την απλή αναλογική λοιπόν παρέχεται η δυνατότητα να αναπτυχθούν μέσα στη Βουλή από τους υποτιθέμενους εκπροσώπους που στην πραγματικότητα είναι ένα ξένο σώμα προς την κοινωνία, αλλά εν πάση περιπτώσει από τα κόμματα, να
αφήσουν πίσω τους το εκλογικό αποτέλεσμα και να δημιουργηθεί από τους λεγόμενους ιτημένους κυβέρνηση. Mm-hmm. Δηλαδή πλειοψηφία. Αυτό δεν είναι φαλκίδευση του εκλογικού αποτελέσματος, της βούλησης της κοινωνίας? Πού υπάρχει, κύριε Σαχίνη, η βούληση της κοινωνίας? Θα πάω και λίγο πιο πέρα, ξέρετε, για να ξέρουμε τι ψηφίζουμε τελικά. Μας λένε ότι όλοι έχουν το δικαίωμα του εκλέγεστε. Εγώ θέτω το ερώτημα, εάν εσείς ή εγώ ή οποιοδήποτε άλλος θελήσει να είναι υποψήφιος στην εκλογική του περιφέρεια ως άτομο, μπορεί να εκλεγεί? Όχι. Γιατί δεν μπορεί να εκλεγεί? Διότι και το 100% των ψήφων της εκλογικής του περιφέρεια, εάν πάρει, δεν συγκεντρώνει το ελάχιστο όριο της ψήφου που απαιτείται στην εθνική επικράτεια. Εννοείται το περίφημο 3%, έτσι? Ναι. Αλλά και αυτό να μην ήταν, πάλι υπάρχουν μηχανισμοί οι οποίοι απαγορεύουν στο άτομο, στον πολίτη δηλαδή, να θέσει υποψηφιότητα. Πρέπει να ενταχθεί στο κόμμα, πρέπει να γίνει δηλαδή προσάρτημα της ηγεσίας του κόμματος. Γιατί τι είναι τα κόμματα σήμερα, κύριε Σαχίνη? Τα κόμματα είναι χειρότερη δομή από αυτήν που έχει το πολιτικό σύστημα. Διότι το πολιτικό σύστημα προβλέπει ότι υπάρχει ένας πρωθυπουργός ο οποίος νομοθετεί, κυβερνάει, καθορίζει τα της δικαιοσύνης, διότι στο κράτος ανήκουν όλα, και εν πάση περιπτώσει όμως έχει κανόνες. Το κόμμα δεν έχει κανόνες. Δεν θα βρείτε νόμο ή συνταγματική ρύθμιση που να λέει ότι το κόμμα οφείλει να είναι εναρμονισμένο με τους κανόνες της δημοκρατίας, της μοναρχίας, δεν έχει σημασία τι. Είναι δηλαδή προσωπική ιδιοκτησία κάποιων και μέσα σε αυτή την προσωπική ιδιοκτησία κάποιων υπερισχύει ο ηγέτης του κόμματος, ο οποίος διαγράφει, αποφασίζει για οτιδήποτε και προσχηματικά για το Θεαθήνε φτιάχνει και κάποιους θεσμούς που αν θέλει τους ακούει, αν δεν θέλει δεν τους ακούει, αλλά και έχει, είναι δικά του πρόσωπα μέσα για να κάνουν κουμάντο. Αυτό είναι το διακύβευμα των εκλογών, ξέρετε. Γιατί από αυτό βγαίνει μετά η κυβέρνηση, η οποία κυβέρνηση αποφασίζει για τις τύχες, όταν λέμε κυβέρνηση, ο πρωθυπουργός που αποφασίζει για τις τύχες μιας ολόκληρης χώρας. Να σας συντριγκάρω λίγο εδώ, γιατί έχει ενδιαφέρον η συζήτηση και σήμερα θα είναι μεγάλη μαζί σας. Κοιτάξτε, είπατε για τα κόμματα, θα πει κάποιος όμως, ακόμη και στην αρχαία Ελλάδα έχεις παρατάξεις. Στην Αθηναϊκή Δημοκρατία έχεις τους ολιγαρχικούς και τους δημοκρατικούς. Στη Βυζαντινή περίοδο έχεις στους Δήμους τους Βένετους, έχεις διάφορες τάσεις, ακόμη και σε επίπεδο Δήμων. Εσείς αποκλείετε τελείως την ύπαρξη κομμάτων, θα ρωτηθεί κάποιος? Όχι βέβαια. Κοιτάξτε, τα κόμματα, δηλαδή οι κατευθύνσεις συμφερόντων που ομαδοποιούνται και εκφράζονται πολιτικά, υπάρχουν σε όλα τα πολιτικά συστήματα, αλλά είναι εναρμονισμένα, οι παρατάξεις δηλαδή αυτές, οι κατευθύνσεις, είναι εναρμονισμένες στο είδος της πολιτείας. Στη δημοκρατία που υπενηθήκατε, της Αθήνας και των άλλων πόλεων της εποχής, είχαμε ομαδοποιήσεις, οι οποίες όμως έβγαιναν με τη μορφή της ρητορικής του ρήτορα, και εξέφραζαν τις απόψεις τους στην Εκκλησία του Δήμου. Δηλαδή δεν αποφάσιζαν, διατύπωναν εισηγήσεις, απόψεις για τις πολιτικές που έπρεπε να ακολουθηθούν, για τα μέτρα που έπρεπε να ληφθούν. Ψήφιζε όμως όλο το σώμα της Εκκλησίας του Δήμου, λέτε, για την κάθε απόφαση? Όχι, αυτοί αποφάσιζαν. Προσέξτε, ο Περικλής, ο Θεμιστοκλής, οποιοδήποτε που ήθελε μετά το «Τις αγορεύειν βούλετε» να ανέβει στο βήμα και να μιλήσει, δεν ήταν τίποτε άλλο παρά ρήτορας. Δηλαδή έκανε προτάσεις, συμβούλευε. Δεν ήταν κυβερνήτης
που τα είχε όλα, που νομοθετούσε, η κοινωνία ως Δήμος νομοθετούσε. Μάλιστα. Σήμερα λοιπόν, για να έρθουμε στο σήμερα, τα κόμματα είναι δομημένα με πολύ πιο απολυταρχικό τρόπο ως μοναρχία από ότι το ίδιο το πολιτικό σύστημα, δηλαδή ο κυβερνήτης, διότι είναι και ασίδωτοι. Δεν υπόκειται σε καμία θεσμική ρήτρα ώστε να μπορεί κανείς να πει «Στάσου, την παραβίασες». Ό,τι θέλει, όποιον θέλει κρατάει, όποιον θέλει διώχνει, όποιον θέλει, όποια γραμμή θέλει αποφασίζει ο πολιτικός ηγέτης. Όσο είναι πολιτικός ηγέτης κάνει, διαμορφώνει τις πολιτικές που θέλει. Οι μηχανισμοί λοιπόν αυτοί είναι εντελώς προσωποπαγής και επομένως στοιχειοθετούν αυτοί καθε αυτή την έννοια του κινδύνου. Δεν το λέω γιατί εγώ είμαι δημοκρατικός και επομένως δεν συμφωνώ με το πολιτικό σύστημα ή με το κομματικό σύστημα. Το κομματικό σύστημα, ειδικότερα στην Ελλάδα που το πολιτικό σύστημα είναι μια εκφυλισμένη μοναρχία, εκλόγιμη μοναρχία, έχει υπεύσει στο πολιτικό σύστημα και είναι αυτό πολιτικό σύστημα. Η κομματοκρατία αυτή είναι. Ότι αντί να είναι διαμεσολαβητές συμφερόντων, όχι αντιπροσώπευση, επουδενή, αλλά διαμεσολαβητές εκφραστές συμφερόντων, διαφόρων τάσεων, έχουν γίνει πολιτικό σύστημα. Γι' αυτό και ακούτε συνταγματολόγους να λένε, να ορίζουν τη δημοκρατία ως τα κόμματα. Η δημοκρατία μας, δηλαδή τα κόμματα, λέει συνταγματολόγος, τον οποίο θαυμάζουν. Και ο ίδιος δεν ντρέπεται που βγαίνει να μιλάει με αυτούς τους όρους, εξαπατώντας τον εαυτό του και όχι μόνο την κοινωνία. Κύριε Κοντογιώργη, θέλω να μου διευκρινίσετε στο μέτρο του εφικτού και κάτι ακόμη για τον πολύ κόσμο που ακούει. Είπατε με βάση το Σύνταγμα που ήδη έχουν δομήσει. Έστω και έτσι όμως, δηλαδή με αυτούς τους κανόνες του παιχνιδιού που εσείς τους θεωρείτε σημαδεμένους. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Η ισότητα της ψήφου με την απλή, απλούστατη αναλογική δεν διασφαλίζεται, γιατί εδώ έχουμε σύστημα απλής αναλογικής, το όριο του 3%. Κατά το μάλλον. Δεν εννοώ απολύτως. Ένα σύστημα οποιασδήποτε αναλογικής ή πολύ περισσότερο ενισχυμένης, σωστά το είπατε, οι όροι καμιά φορά κρύβουν την πραγματικότητα, ενισχυμένης αναλογικής, δηλαδή πιο απλής από το σύστημα της απλής αναλογικής. Αναρωτηθήκατε? Όχι. Το μπόνους των εξτρά εδρών που θα πάρει αυτός που θα είναι πρώτος. Είναι όμως, έστω κατά τα δικά τους πρότυπα, εγκύτερα σε μια ισότητα ψήφου ένα απλό, απλούστατο σύστημα απλής αναλογικής? Δεν ξέρω αν σας μπέρδεψα. Δεν με μπερδέψατε, δεν είναι. Δεν είναι, διότι πρώτα-πρώτα δεν προσμετράτε και σε αυτό το εκλογικό σύστημα το σώμα των πολιτών που έχει δικαίωμα ψήφου. Δεν προσμετρώνται τα λευκά, άρα οι αποχές και τα λευκά, και δεν υπάρχει ένα ελάχιστο απαρτίας που θα δείχνει ότι δεν είναι δυνατόν με μία συμμετοχή, υπόθεση κάνουμε, αλλά που έχει πολύ πραγματολογικές βάσεις, με μία συμμετοχή 10% ψηφοφόρων υπέρ των κομμάτων, που θα έβγαζε και τον κόσμο από τα διλήμματα, αν θέλετε, τι να ψηφίσει, θα μπορούσε να φτιάξει κυβέρνηση. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει ένα ελάχιστο απαρτίας, δηλαδή ένα ελάχιστο ποσοστού επί του συνόλου του εκλογικού σώματος, για να μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι έγκυρο το αποτέλεσμα. Επί πραγματικού πεδίου, με βάση τους κανόνες ενός δοσμένου, όπως λέτε, παιχνιδιού, η επίσημη ανάρτηση λέει ότι είμαστε στο 39, αν θυμάμαι καλά, 0,9% αποχή και ένα 2,5% λευκά. Άρα θα σας πει κάποιος ότι το 58, χοντρικά το λέω, % συμμετέχει. Δεν είναι αυτός ορισμός απαρτίας? Το 58% θα πρέπει να περιμένει το 42%? Όχι, δεν θα περιμένει τίποτε. Πολύ απλά, όπως και όπως την αναφέρατε, την Αθηναϊκή Δημοκρατία, υπήρχε ένα ελάχιστο όριο απαρτίας, δυνάμει του οποίου μπορούσε η Βουλή, ο Δήμος να αποφασίζει. Ναι. Επομένως, όλα αυτά μαρτυρούν τι? Ότι το πολιτικό σύστημα δεν ενδιαφέρεται για την ισότητα της ψήφου. Δηλαδή, όταν
στο παρελθόν ο Ανδρέας Παπανδρέου και τώρα ο Τσίπρας καθιέρωσαν την απλή αναλογική, δεν είναι γιατί πίστευαν στην απλή αναλογική. Ήταν ο μηχανισμός που θα παγίδευε το εκλογικό αποτέλεσμα, άρα τη βούληση της κοινωνίας, για να μην μπορεί η πλειοψηφία, έστω αυτή η πλειοψηφία, να φτιάξει κυβέρνηση και να οδηγήσει στην διαμόρφωση κυβέρνηση από τη μειοψηφία. Άρα είναι προτιμότερη μια ενισχυμένη αναλογική, θα σας ρωτήσει κάποιος. Είναι προτιμότερο ένα άλλο εκλογικό σύστημα που θα συνεκτιμούσε την απόλυτη ισότητα της ψήφου με απαρτία, που επομένως θα συνεκτιμούσε και την αποχή και όλα τα άλλα, αλλά μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα διαμόρφωνε ένα εκλογικό αποτέλεσμα που θα είχε να κάνει με τη Βουλή και όχι μετά να εξουσιοδοτείται με απόλυτο τρόπο η Βουλή για να φτιάξει κυβέρνηση. Σαφές, αλλά θέλω να σας ρωτήσω και να επιμείνω λίγο. Ναι, ναι. Αυτό σημαίνει ότι θα είχε σημασία το αναλογικό σύστημα αν είχαμε μονοεδρικές περιφέρειες. Ναι. Και εάν είχε να κάνει η ψήφος αυτή μόνο με την εκλογή της Βουλής. Και αντιθέτως η εκλογή κυβέρνησης να γίνεται με σώμα υπουργών και πρωθυπουργού που θα εκλέγεται απευθείας από την κοινωνία με άλλη κάλπη. Άρα ένα εντελώς διαφορετικό σύστημα. Τούτων δοθέντων όμως, και θέλω να επιμείνω λίγο. Θέλουν απλώς. Ναι, ναι, θέλω να επιμείνω. Αυτή είναι η κατάσταση, θα σας πει κάποιος. Take it or leave it που λένε και στα ελληνικά, εντάξει. Αυτή είναι η κατάσταση δοσμένη μεταξύ ενός συστήματος απλής αναλογικής και ενός συστήματος, δεν θα το πω ενισχυμένης, θα πω συστήματος με μπόνους εδρών. Ποιο έρχεται λίγο κοντύτερα στην ισότητα της ψήφου? Πάλι επανέρχομαι να σας πω κανένα. Πλαστό θα μου πείτε το δίλημα, πλαστό, το κατάλαβα. Είναι μάλιστα πιο επικίνδυνο, ναι, για την εκπροσώπηση της κοινωνίας που συνεκτιμάται, των ψηφοφόρων που ψηφίζουν υπέρ, το αναλογικό σύστημα όπως είναι σήμερα διαμορφωμένο. Μάλιστα. Πώς λειτουργεί. Είναι πιο επικίνδυνο διότι επιτρέπει, εξουσιοδοτεί τα κόμματα της Βουλής να φαλκιδεύσουν ακόμα και αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα. Σαφές. Επόμενο ερώτημα επ' αυτού και να το κλείσουμε το κεφάλαιο. Παρόλα αυτά, με αυτή την καραμπόλα πάμε από μία εκλογική αναμέτρηση της 21ης Μαΐου σε μία δεύτερη της 25ης Ιουνίου. Χωρίς κανείς να το έχει σκεφτεί, σας το λέω εγώ κύριε Κοντογιώργη μου, έστω και έτσι, ακουσίως και όχι εκουσίως, ο πολίτης έχει τη δυνατότητα μεταξύ δύο εκλογικών αναμετρήσεων, αυτός που θα επιλέξει να ξαναπά, να ξανασκεφτεί την ψήφο του ένα, δύο, το μετά την απομάκρυνση από το Ταμείο δε μία ενευθύνη φέρομαι για αυτούς που θα πάνε, δεν ισχύει γιατί σε λιγότερο από ένα μήνα ξαναπάει. Άρα με αξιοδοτήσατε λευκό για τα επόμενα 4 χρόνια, συγκυριακά έστω δεν ισχύει και πάμε σε ένα μήνα μέσα σε δεύτερες εκλογές. Αυτό λέει κάτι? Δεν λέει τίποτα, κύριε Σαχίνη. Είτε με την πρώτη εκλογή έβγαινε κυβέρνηση, είτε με τη δεύτερη, είτε με την τρίτη, το αποτέλεσμα είναι ένα. Ότι εξουσιοδοτείται ένα πρόσωπο, που μπορεί να λέγεται Μητσοτάκης, Τσίπρας, Σαχίνης, οτιδήποτε, να αναλάβει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό τις τύχες της χώρας, να κάνει ό,τι του αρέσει και να μην υπόκειται στη δικαιοσύνη. Να μην μπορεί ο πολίτης, εάν διαπιστώσει ότι λάθεψε ή τον εξαπάτησε, να πάρει πίσω την εντολή που του έδωσε. Άρα... Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν είναι το πρόβλημα αν βγήκε ο ένας ή ο άλλος. Αυτό το σύστημα της κομματοκρατίας έχει το χαρακτηριστικό γνώρισμα ότι δεν επιτρέπει σε καθαρούς ανθρώπους που θα είχαν την ικανότητα και τη θέληση, άρα και τη γνώση, να γίνουν ηγέτες και να μεταφέρουν τη χώρα και την κοινωνία στο μέλλον. Επομένως, αναπαράγει τους μηχανισμούς και το αποτέλεσμα των μηχανισμών, δηλαδή καλεί να ασκήσουν εξουσία από οποιαδήποτε περιοχή της Βουλής, της κυβέρνησης κλπ,
άτομα τα οποία μοιάζουν στο σύστημα, άρα που είναι ξένο σώμα προς την κοινωνία. Αυτό είναι το πρόβλημα και όχι αν ο ένας θα πάρει 170, το επικεντρώσανε εκεί τώρα το ζήτημα, 170 ή 180 ή 200 έδρες ή 151. Διότι και με τις 151 οι παρακολουθήσεις γινόντουσαν και με τις 180 ή 190 οι παρακολουθήσεις γινόντουσαν και με τις μικρές μειοψηφίες και με συνεργασίες με άλλα κόμματα έγινε εχώρηση εθνικής ταυτότητας, όπως ξέρετε, γράφοντας τα παλαιότερα των υποδημάτων την κοινωνία και τις αντιδράσεις, χαρακτηρίζοντας την ετερόκλητο όχλο, και στο μέλλον το ίδιο θα συμβεί. Δεν είναι το αποτέλεσμα που θα δώσει καλύτερη πλειοψηφία ή ισχνότερη πλειοψηφία σε κάποιον για να κυβερνήσει. Ό,τι πλειοψηφία και να έχει, το ίδιο θα κάνει. Τις ίδιες εξουσίες έχει. Δηλαδή η σχέση κοινωνίας και πολιτικής είναι σαφής. Η κοινωνία πάει στο σπίτι της, είναι οι δυο της και ο ίδιος είτε με 151 είτε με 201 είναι ο αδιαμφισβήτητος ηγεμόνας που αποφασίζει ως εντολέας και εντολοδόχος ό,τι θέλει για τις τύχες μιας ολόκληρης κοινωνίας. Λοιπόν, θέλω να πάω σε μια πρώτη αναγκαστική διακοπή ως εξής, με άλλο ιντριγκαδόρικο ερώτημα. Θα πει, και το λένε πολλοί ακροατές, πολύ σωστά τα περιγράφει ο κύριος Κοντογιώργης και είναι ένα σύστημα, όπως ο ίδιος το έχει καθιερώσει, εκλόγιμης μοναρχίας. Αλλά, βρε παιδί μου, αυτό είναι το σύστημα. Το να το διατυπώνεις και να μην μπαίνεις μέσα να το μεταβάλεις, ευθέως σας το λένε, κύριε Κοντογιώργη, τι ωφελεί τελικώς. Ωραία, θα το συζητάμε όλοι μαζί, αλλά από εκεί και πέρα το αποτέλεσμα με βάση ένα δοσμένο σύστημα, πάω δεν πάω εγώ στην κάλπη, θα προκύπτει και το σύστημα θα τροφοδοτείται και θα ανατροφοδοτείται. Μήπως, κύριε Κοντογιώργη, λοιπόν, λένε κάποιοι, πρέπει όλα αυτά να μεταξιωθούν σε ένα πολιτικό πρόταγμα που θα θέσει στον ελληνικό λαό αυτά τα ζητήματα και θα διεκδικήσει την ψήφο σε αυτό το σύστημα. Κύριε Σαχίνη, πρώτον έχω δηλώσει ρητός και δεν παρεξέκλεινα όταν είχα μεγάλες προκλήσεις και καλέσματα να μπω στην πολιτική και όχι μόνο από μία, από πολλές ηγεσίες της παλαιάς εποχής, αλλά αυτή η απόφασή μου έχει να κάνει με το γεγονός ότι εγώ δημιουργώ ένα σύστημα γνώσης το οποίο μου επιτρέπει να αξιολογήσω και να κρίνω και να μεταφέρω στην κοινωνία αυτό που συμβαίνει. Να μην την τυφλώνουν με προσχήματα ότι ζούμε τη δημοκρατία, ότι είναι ό,τι καλύτερο έχουμε να εξουσιοδοτούμε κάποιον εν λευκό να κάνει ό,τι του γουστάρει και εμείς απλώς μετά να μπορούμε να διαμαρτυρόμαστε. Δεν έχει κανείς δικαίωμα να διαμαρτυρηθεί για ό,τι ψήφισε, διότι είναι συνένοχος, γιατί γνωρίζει ότι δεν μπορεί να ανακαλέσει, να αμφισβητήσει ή να εξαναγκάσει αυτόν που ψήφισε να τηρήσει αυτά που έστω υποσχέθηκε. Εγώ λοιπόν ανήκω στην κατηγορία του, σε εισαγωγικά αν θέλετε, πνευματικού ανθρώπου που δημιουργεί τη γνώση και την κάνει διάχυτη εκαθήκοντος. Θα μπορούσα να μείνω στο σπίτι μου, στο εργαστήρι μου και να μιλάω με τον εαυτό μου. Διακινδυνεύω δημιουργώντας εχθρούς που δεν γνωρίζω, ακριβώς για να μπορέσω να βοηθήσω τη σκέψη του καθενός κοινωνικού ανθρώπου και της κοινωνίας. Εάν δεν υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι θα εισπράξουν αυτήν την διδαχή, αν θέλετε, αυτό το άνοιγμα της ομπρέλας της γνώσης και να διαμορφώσουν οι ίδιοι πολίτες τις προϋποθέσεις μιας τέτοιας δυναμικής μέσα στο παρόν πολιτικό σύστημα, σημαίνει τι? Σημαίνει ότι και εγώ να έβγαινα στο πολιτικό πεδίο δεν θα με ακολουθούσε κανείς. Και αν με ακολουθούσε στην αρχή, να ξέρετε ότι αυτό που θα ασκούσα ως πολιτική θα με έφερνε αντιμέτωπο με όλες τις παγιωμένες αντιλήψεις που έχουν διδάξει
στο κοινωνικό σώμα οι φορείς της κομματοκρατίας. Επομένως, καλό είναι να σκεφτούν όχι πως θα βρουν κάποιον σωτήρα, αλλά πως θα ανοίξουν τα μάτια τους και τα μυαλά τους και να στοχαστούν πως θα αντιμετωπίσουν την παρούσα κατάσταση της κομματοκρατίας, πως θα την ερμηνεύσουν, να έχουν επίγνωση του τι κάνουν δηλαδή με την ψήφο τους, και από την άλλη μεριά να στοχαστούν και πως μπορούν να παρέμβουν για να αλλάξουν τα πράγματα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν είναι το αν θα κατέβω εγώ ή κάποιος άλλος που θα τους δώσει τα φώτα και θα τους οδηγήσει εκεί. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω από το ιστορικό μου ότι αυτό το πολιτικό σύστημα, αυτό το κράτος στο σύνολό του, δεν μπορεί να διορθωθεί από αυτούς τους συντελεστές. Ένας που θα γινόταν πρωθυπουργός, για να μεταφέρει τη χώρα μπροστά θα έπρεπε να εναγκαλιστεί την κοινωνία και να έρθει αντιμέτωπος, ευθέως αντιμέτωπος, με συνθήκες ρήξης προς το κράτος που ο ίδιος και οι άλλοι του φίλοι στο παρελθόν δημιούργησαν. Όλους τους μηχανισμούς. Αυτό λοιπόν, αυτή η πολιτική δεν μπορεί να βγει πέρα με αυτούς που υπάρχουν. Άρα η κοινωνία πρέπει να σκεφτεί έξω από αυτό το σύστημα πώς θα μπορέσει να οδηγήσει τα πράγματα σε μια ανατροπή της παρούσης κατάστασης, για να μπορέσει αυτό που λέγεται κράτος να είναι κοντά και με όρους συνέργειας προς την κοινωνία και όχι εχθρός αντίπαλος. Χρειάζεται αυτό που λέω μια εθνικοποίηση του κράτους και μια προσέγγιση του έθνους, όχι ως έθνους του κράτους, δηλαδή αυτών που χρεώνουν στο κράτος τα πεπραγμένα τους, αλλά ως έθνους της κοινωνίας. Με άλλα λόγια, ένα άλλο πολιτικό σύστημα που θα ήταν αντιπροσωπευτικό και μάλιστα δημοκρατικό. Θα πάμε σε διακοπή και σας ρωτώ ευθέως, ένας απλός άνθρωπος του Μόχθου, και έτσι θέλω να πάμε σε διακοπή, σας λέει: συμφωνώ απολύτως, κύριε Κοντογιώργη μου, αλλά κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν μπορούν από τη μια στιγμή στην άλλη να αλλάξουν τα πάντα. Και τι θα γίνει η χώρα, κυβερνεί το καράβι μέχρι να συμβούν όλα αυτά που περιγράφεται? Δεν πρέπει να κυβερνηθεί? Τι του απαντάτε? Η χώρα και με 151 και με 201 θα κυβερνηθεί. Αυτό το γνωρίζουμε και από το παρελθόν. Μία κυβέρνηση θα δημιουργηθεί. Το ερώτημα είναι, υπάρχει θέληση να αλλάξουν τα πράγματα? Διότι αυτό που διαπιστώνω αυτόν τον καιρό, και νομίζω δεν υπάρχει κανείς που μπορεί να το αμφισβητήσει ως διαπίστωση, είναι ότι όλη η πολιτική συζήτηση που γίνεται σήμερα, ναι, έχει να κάνει με το λουφέ. Τι θα δώσουν και τι δεν θα δώσουν οικονομικά. Όχι πώς θα αναπτύξουν τη χώρα, όχι πώς θα αναταχθεί η σχέση κέντρου και υπαίθρου, κρίσιμο θέμα για την ύπαρξη της χώρας. Έχουν ερημώσει με αποφάσεις τους για τα δασικά, για τους δρόμους, για χίλια δυο πράγματα στα οποία έχουν φέρει συμμέτοχο και αυτό τον σκοταδιστικό εντελώς θεσμό του Συμβουλίου της Επικρατείας, για τα εθνικά ζητήματα, τα εξωτερικά, την ποιοτική αναβάθμιση των πανεπιστημίων. Εγώ δεν θα πάω παραπέρα, ας μείνω εδώ. Όλη η συζήτηση γίνεται αν πρέπει να υπάρχουν ιδιωτικά ή κρατικά πανεπιστήμια, δεν λέω δημόσια. Υπάρχει κανείς που τον ακούσατε να λέει ότι τα κρατικά πανεπιστήμια πρέπει να πάψουν να αποτελούν ιδιωτικό χώρο της κομματοκρατίας, δηλαδή των παρατάξεων και της, ομίγυρης των πανεπιστημιακών που έχουν κάνει κολλιά μαζί τους? Αυτό είναι το ερώτημα, κύριε Σαχίνη. Η ποιότητα του δημοσίου πανεπιστημίου, δηλαδή η μεταβολή του από κρατικό σε δημόσιο, και η ποιότητα του ιδιωτικού πανεπιστημίου που θα πρέπει να έχει αυστηρέτατες προδιαγραφές στο εν προκειμένου. Προσέξτε να δείτε την πονηρά φύση της κομματοκρατίας. Έχουμε δεκάδες ξένα πανεπιστήμια στην Ελλάδα που λειτουργούν με σκοτεινούς όρους
και δεν ενοχλείται κανείς. Όχι μόνο δεν ξέρουμε τι διδάσκουν, αλλά και ποιοι διδάσκουν, αλλά το χειρότερο είναι ότι αυτά τα κολέγια, όπως τα λένε, mm-hmm. είναι ξένοι θεσμοί που παίζουν τις αντίστοιχες πολιτικές τους. Δεν είναι το θέμα τι μαθηματικά διδάσκουν, αλλά τι κοινωνιολογία διδάσκουν, τι ιστορία διδάσκουν, τι επομένως όρους αλωτρίωσης εμφυτεύουν στα μυαλά των νέων ανθρώπων που σπουδάζουν εκεί. Αυτό δεν ενοχλεί καμία πολιτική πραγματικότητα. Αντιθέτως, κομματική πραγματικότητα. Αντιθέτως, η συζήτηση γίνεται αν πρέπει να δημιουργηθούν ιδιωτικά πανεπιστήμια. Γιατί? Διότι είναι ζήτημα ηγεμονίας. Στο κρατικό πανεπιστήμιο αναπαράγεται όλη η σαβούρα που μετά γίνεται κομματικό στέλεχος και έρχεται να κυβερνήσει. Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο στην Ελλάδα, κύριε Σαχίνη, φτάσαμε στο σημείο ένας παραταξιάρχης που κυκλοφορούσε με... Είναι γνωστό τι έκανε, εν πάση περιπτώσει, για να μην το περιγράφουμε, το έχω πει πολλές φορές, και καταδολίευε τις εκπαιδευτικές διαδικασίες από το γυμνάσιο και το λύκειο μέχρι το πανεπιστήμιο, να ανέβει στην ηγεσία αυτής της χώρας. Τι χειρότερο από αυτό μπορεί να δει κανείς για να ξέρει πόσο εκφυλισμένη είναι η κομματοκρατία και η εκλόγιμη μονορχία στην Ελλάδα. Να σας πω όμως έναν αντίλογο και θέλω να μου απαντήσετε μετά τη διακοπή, γιατί θα βγούμε εκτός χρόνου. Ο αντίλογος είναι ότι στην Ελλάδα ιδιωτικά πανεπιστήμια για τους έχοντες και κατέχοντες και οι υπόλοιποι, η πλέμπα όπως λένε, σε διαλυμένα τελικώς δημόσια πανεπιστήμια, διότι θα πέσουν και επιχορηγήσεις. Όποιος έχει χρήμα στα ιδιωτικά, και τι ιδιωτικά, όχι όπως τα σκέφτεστε εσείς, απλά για να παίρνει το παιδί του εκλεκτού γόνου οικονομικά το πτυχίο. Προσέξτε, αυτή τη στιγμή στα ιδιωτικά ξένα πανεπιστήμια που δρούν στην Ελλάδα δεν πληρώνουν. Βεβαίως. Δεν είναι λοιπόν για τους έχοντες. Στα κρατικά πανεπιστήμια μήπως γνωρίζουμε τι διδάσκονται, τι κατήχηση αντί για επιστήμη, τουλάχιστον στις κοινωνικές επιστήμες γίνεται. Mm-hmm. Ας πάμε λίγο παραπέρα, γιατί αν μιλήσουμε για τα κρατικά πανεπιστήμια θα πρέπει να μας κατακυριεύσει η θλίψη και ο οδυρμός. Τι σας κάνει να πιστεύετε ότι τα ιδιωτικά λοιπόν... Προσέξτε, είναι όπως η κρατική και η ιδιωτική τηλεόραση. Ha. Με άλλα λόγια, και τότε έλεγα το ίδιο, το ζήτημα δεν είναι κρατικό ή ιδιωτικό, αλλά ναι, παρακαλώ. Οι κανόνες εποπτείας και λειτουργίας του μέσου. Το ίδιο ισχύει και εδώ. Έχουμε στον κόσμο ιδιωτικά πανεπιστήμια κορυφαία. Σωστό. Και έχουμε δημόσια πανάθεια. Mm-hmm. Έχουμε όμως και δημόσια ανά τον κόσμο κορυφαία. Ακριβώς. Και ιδιωτικά πανάθεια. Ακριβώς. Άρα λοιπόν, τι κάνουν τώρα οι έχοντες? Στέλνουν τα παιδιά τους στα κολέγια ή στην καλύτερη περίπτωση θα στέλνουν στο εξωτερικό. Mm-hmm. Και έρχονται με την έπαρση ότι έχουν πτυχίο εξωτερικού που είναι ανώτερο από το ελληνικό πτυχίο. Εγώ θα σας κάνω μια υπόθεση εργασίας που δεν είναι δυνατόν να γίνει, αλλά για να κατανοήσουμε το πρόβλημα. Εάν τα παιδιά αυτών που ασκούν πολιτική ή ακόμη ετίθετο ως προϋπόθεση για να ασκήσουν πολιτική να έχουν σπουδάσει σε ελληνικό πανεπιστήμιο και όχι σε ξένο, πείτε μου, οι κυβερνώντες δεν θα φρόντιζαν να εκδιώξουν από το πανεπιστήμιο τη βρωμερή λίγδα των παρατάξεων που καταδολιεύουν το πανεπιστήμιο και συγχρόνως να ασκήσουν έλεγχο για το τι γίνεται και να βάλουν προδιαγραφές? Εγώ, κύριε Σαχίνη, από τότε που διορίστηκα, μετρήστε από το 1975 προς 76, δεν ήρθε κανείς να μου πει: τι κάνεις ρε αδερφέ εδώ μέσα, τι έχεις έργο παραγάγει για να είσαι σε αυτή τη θέση και να σε πληρώνει η ελληνική κοινωνία, τι μεταφέρεις στους φοιτητές? Δεν ήρθε κανείς. Είναι πανεπιστήμιο αυτό? Και μάλιστα τελώντας υπό το καθεστώς των εκβιασμών. Αν θέλετε να σας πω
ένα πολύ ωραίο συμβάν. Ήταν μια εποχή που δεν ερχόταν ούτε ένας φοιτητής, 2-3 το πολύ, στο μάθημά μου. Και ευτυχώς ένας ερασμιακός φοιτητής μου λέει μια μέρα, «Μα δεν ξέρετε κύριε καθηγητά τι συμβαίνει?» Λέω, «Τι συμβαίνει παιδί μου?» Λέει, «Τις εγγραφές και τις δηλώσεις μαθημάτων δεν τις κάνει η γραμματεία του Πανεπιστημίου, αλλά τις κάνουν οι παρατάξεις με τα τραπεζάκια που είναι απ' έξω». Πάω λοιπόν μια μέρα και κοιτάω, ακούω, στείλω το αυτί μου για να δω τι συμβαίνει. Και ακούω έναν φοιτητή να ρωτάει μια φοιτήτρια, «Γραφτικές?» «Ναι». Λέει, «Πού?» «Στο Πασόκ». Θα μπορούσε να είναι η Νέα Δημοκρατία, δεν είναι? Ναι, σχήμα λόγου, ναι. Όλες οι παρατάξεις είχαν τα τραπεζάκια τους. Λοιπόν, όλοι αυτοί, όταν ήταν ο κατάλογος μπροστά, καθοδηγούσαν τους φοιτητές, πρωτοετής και άλλους, ποιους να επιλέξουν από τους καθηγητές. Προσέξτε, κολλιά. Κάνανε συναλλαγή δηλαδή οι καθηγητές με τις παρατάξεις, ποιος μας ανήκει, ποιος δεν μας ανήκει, ποιος είναι εύκολος και ποιος δεν είναι, για να συνοστιστούν εκεί που είναι του κόμματος και είναι εύκολοι στη βαθμολογία και να επιλέξουν. Εγώ λοιπόν δεν ήμουν στον κατάλογο κανενός. Τι κάνω εκείνη τη στιγμή? Πιάνω τη σειρά των τραπεζιών όπως ήταν και τους δίνω μία σπροξιά και τα πήγα όλα, τα έφτασα πέρα στις σκάλες. Και με οργισμένο, προσποιητό οργισμένο ύφος τους λέω, ή τώρα φεύγετε ή καλό τον εισαγγελέα. Αυτό που κάνετε είναι παράνομο. Και κάλεσα και τον Πρίτανη. Από την επόμενη χρονιά, κύριε Σαχίνη, και μέχρι σήμερα που κρατώ ένα μάθημα, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι έχω την πιο, είναι προαιρετικό, έχω τη μεγαλύτερη συμμετοχή εξ όλων των συναδέλφων. Τι σημαίνει αυτό? Ποιο πανεπιστήμιο στον κόσμο που θεωρείται δημόσιο μπορεί να έχει αυτή την πραγματικότητα? Ποιος θα έρθει να το διορθώσει, κύριε Σαχίνη, αυτό το πανεπιστήμιο? Αυτός που το καταβαραθρώνει για να αναπαραγάγει από εκεί τα στελέχη του και να κάνει κομματική, πώς το λένε, συναλλαγή? Αυτό είναι το πρόβλημα. Η κομματοκρατία στην Ελλάδα είναι κεντρικό πρόβλημα και δεν θα αλλάξει εάν δεν αλλάξει το ίδιο το σύστημα, διότι διαφορετικά στα 200 χρόνια που έχουμε ζήσει θα μπορούσε να έχει αλλάξει. Άρα δεν φταίει η κοινωνία, γιατί μας το λένε και αυτό, ότι η κοινωνία είναι τριτοκοσμική, λέει η διανόηση της αριστεράς, και γι' αυτό το κράτος λειτουργεί πελατειακά. Είναι ψεύδος. Το κράτος λειτουργεί πελατειακά και με όρους κομματοκρατίας, διότι το πολιτικό σύστημα, δηλαδή αυτό το κράτος, είναι ξένο σώμα προς την κοινωνία. Χρειάζεται αλλαγή του πολιτικού συστήματος λοιπόν. Πολλοί από αυτούς που το παίζουν διανοούμενοι, ξέρετε, για σκεφτείτε, το ξέρει ένας κοινός αγρότης, αλλά αυτοί που το παίζουν διανοούμενοι δεν το γνωρίζουν ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ πολιτικού συστήματος και κράτους. Αυτοί που το παίζουν διανοούμενοι μας λένε ότι αφού το σύστημα είναι δημοκρατικό, εάν το αμφισβητήσεις θα πάμε στη δικτατορία. Αν μιλήσεις με έναν αγρότη ή με έναν ψαρά, θα σας απαντήσει, «Όχι κύριε, όταν ρωτάς το γάιδαρο αν προτιμάει τον ανήφορο ή τον κατήφορο, θα σου απαντήσει ότι υπάρχει και ο τρίτος δρόμος στο ίσωμα». Με άλλα λόγια, η αντιπροσώπευση και η δημοκρατία. Πείτε αυτό μου... είναι που κρατάνε σφίχτα αγκαλιασμένο στο σκοτάδι όλοι αυτοί που το παίζουν άρχισα πνευματική, πολιτική ή άλλη τάξη στην Ελλάδα. Πείτε μου κύριε Κοντογιώργη, αυτά για την αριστερή διανόηση, για τη λεγόμενη συντηρητική διανόηση της αριστείας, για αυτήν έχετε να πείτε κάτι? Τα ίδια κύριε Σαχίνη μπορώ να σας πω. Υπάρχει, ανοίγεται ένα κεφάλαιο που έχει νομίζω... Το ανοίγω γιατί ακούω και συγκεντρώνω πολλές φορές σχόλια, το ξέρετε, και τα συζητάμε συχνά πυκνά, τα οποία είναι σε άλλο μήκος κύματος. Γι' αυτό οφείλω να σας ρωτήσω και για την άλλη πλευρά. Πολύ καλά κάνετε, αλλά πέστε μου, από ποιον στην ιστορία αναμένετε και αναμένατε να έρθει η πρόοδος? Ιστορικά στην νεότερη εποχή από την αριστερά. Λοιπόν, η αριστερά έχει γίνει βαθιά αντιδραστική και όχι μόνο συντηρητική. Και θα σας το εξηγήσω. Η δεξιά, δηλαδή ο τυπικός φιλελευθερισμός, έχει το δρόμο του.
δεν κρύβει τι θέλει και τι κάνει. Σήμερα λοιπόν ποιο είναι το καινούριο ζήτημα εν ώψη της τεχνολογικής εποχής. Mm-hmm. Ποιο είναι το νέο ζήτημα. Ότι έχουμε τελειώσει με τις ιστορικές ιδεολογίες που εμφανίζονταν, στην Ελλάδα δεν ίσχυσε ποτέ, αλλά εν πάση περιπτώσει που εμφανίζονταν να τις διακινούν, δηλαδή του φιλελευθερισμού ή του σοσιαλισμού, διότι και οι δύο ήταν ιδεολογίες της μετάβασης από τη φεουδαρχία στη νεότερη εποχή. Απλώς ο σοσιαλισμός, βεβαίως δεν ήταν αυτό που είπε ο Μάρξ, ήταν η βίαιη μετάβαση των κοινωνιών που ήταν σε καθυστέρηση, όπως η ρωσική και η κινέζικη. Δεν ήταν η μετακαπιταλιστική, όπως έλεγε, περίοδος της ανθρωπότητας. Αυτό λοιπόν είναι ένα κεντρικό ζήτημα. Δεν γνωρίζουν ποιοι είναι οι παράγοντες που δημιουργούν την εξέλιξη. Η δεξιά λοιπόν, ο φιλελευθερισμός λοιπόν, έχει αναπτύξει δύο περιόδους. Η πρώτη που ήταν μέσα στο κράτος, ήταν ο λεγόμενος εθνικός φιλελευθερισμός, μέσα στο κράτος έθνος. Ο φιλελευθερισμός αυτός τελείωσε από τη δεκαετία του 80 και έχει έρθει ο νέος, ο διεθνικός φιλελευθερισμός, ο λεγόμενος νέος φιλελευθερισμός. Άλλες οικονομικές δυνάμεις κυριαρχούν σήμερα. Θα θυμάστε ότι λέγανε παλιά ότι υπάρχει η βαριά βιομηχανία σε μια χώρα που ηγεμονεύει. Σήμερα είναι το χρηματοπιστωτικό σύστημα, το οποίο περνάει οριζοντίως τις χώρες και δεν στέκει πουθενά. Δεν έχει και λόγους να αναζητήσει κοινωνική συνοχή. Επομένως ή κερδίζει ή φεύγει. Αυτό λοιπόν αυτή η διαφορά μεταξύ νέου και παλαιού φιλελευθερισμού, ναι, έχει ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα. Ότι ο νέος φιλελευθερισμός κατάφερε με τη συνδρομή της αριστεράς να εγκυβωτήσει την έννοια του παλαιού φιλελευθερισμού, του εθνικού φιλελευθερισμού μέσα στο κράτος, στην ακροδεξιά και να του προσκυρώσει μάλιστα την ενοχή του εθνικισμού. Προσέξτε. Έτσι ο νέος φιλελευθερισμός, ο διεθνικός, ηγεμονεύει. Αλλά ποιος είναι, γιατί η διαφορά μεταξύ του νέου και του παλαιού φιλελευθερισμού παίζει, διότι η κοινωνία έχει εθνικές ευαισθησίες και επομένως είναι αναγκασμένος ο πολιτικός λόγος της όποιας δεξιάς να συνεκτιμά και αυτό το ζήτημα για να πάρει ψήφους. Αλλά ποιος είναι ο μεγάλος σήμερα σύμμαχος αυτής της διεθνούς των αγορών? Η αριστερά, η άρχουσα αριστερά. Γιατί, προσέξτε, ο διεθνισμός έχει το αντεθνικό πρόταγμα, γιατί θέλει την ελεύθερη διακίνηση της εργασίας. Συγκρατήστε. Τι ήθελε η ιστορική αριστερά? Ήταν εναντίον του εθνικού, υπέρ του διεθνισμού, αλλά προς όφελος της εργατικής τάξης της χώρας και με αλληλεγγύη προς τις άλλες χώρες. Δηλαδή, αν κάτι συνέβαινε στο Πακιστάν κοινωνικό, δινόταν τα αμπέχονά της και πήγαινε εκεί να συνδράμει. Σήμερα λοιπόν αυτή η άρχουσα αριστερά έχει εναγκαλιστεί το δόγμα της διεθνούς των αγορών και εμφανίζεται ότι διακινεί και εκπροσωπεί τα συμφέροντα της διεθνούς εργατικής τάξης, δηλαδή των απόβλητων του καπιταλισμού, να το πούμε με τους όρους που δεν υιοθετώ, στις διάφορες περιοχές του τρίτου κόσμου, τα θέλει να έρθουν στις χώρες της πρωτοπορίας για να λειτουργήσει ως εκτόνωση εκεί πέρα για τον καπιταλισμό και ως χωματερή που θα μεταβάλει την εργασία δημοσίου δικαίου των πολιτών στις χώρες υποδοχής σε εργασία εμπόρευμα. Πάντως ο Μάρξ δεν έλεγε τέτοια πράγματα. Βεβαίως δεν έλεγε. Γι' αυτό σας λέω ότι ο εναγκαλισμός σήμερα της άρχουσας αριστεράς στην Ελλάδα του ΣΥΡΙΖΑ συγκροτεί μια ταυτολογία της διεθνούς των αγορών. Δηλαδή είναι διεθνικός, νομίζει ότι είναι το ίδιο πράγμα ο διεθνισμός του Μάρξ
με του σοσιαλισμού, δηλαδή με τον διεθνισμό της διεθνούς των αγορών, και έχει στρέψει την πλάτη και μάλιστα με εχθρικό τρόπο προς την κοινωνία της εργασίας, την εθνική κοινωνία της εργασίας, γιατί τη θεωρεί εθνικιστική και θέλει να υποστηρίξει τη διάρρηξη της εσωτερικής πολιτισμικής συνοχής υποστηρίζοντας το λεγόμενο διεθνές προλεταριάτο. Δηλαδή, τι καλύτερη χαρά, μεγαλύτερη χαρά για τη διεθνή των αγορών, για το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Γιατί ο Σόρος, παράδειγμα λέω, γιατί είναι πάρα πολλοί οι φορείς αυτοί, γιατί ο Σόρος χρηματοδοτεί κατά προτίμηση την άρχουσα αριστερά και όχι τους φιλελεύθερους? Όχι γιατί δεν το κάνει, αλλά εκεί είναι η πηγή του πράγματος, διότι ο νέος φιλελευθερισμός, οι δυνάμεις δηλαδή της νέας δεξιάς, αυτό που κάνουν είναι να δίνουν έμφαση στην ελεύθερη διακίνηση των κεφαλαίων, των υπηρεσιών και των αγαθών που διδάσκει ο διεθνής φιλελευθερισμός, έτσι, ο νέος φιλελευθερισμός, αλλά είναι επιφυλακτικός για την ελεύθερη διακίνηση της εργασίας. Η άρχουσα αριστερά δηλώνει δήθεν ότι είναι εναντίον της ελεύθερης διακίνησης των κεφαλαίων, δεν είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει όμως είναι υπέρ του λεγόμενου ανθρωπισμού, δηλαδή της ελεύθερης διακίνησης οριζοντίως της εργασίας. Άρα οι φαινομενικά αντίρροπες δυνάμεις δρούν συμπληρωματικά, μου λέτε. Συναντιόνται και στο ζήτημα του αντεθνισμού. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Πρώτα-πρώτα δεν γνωρίζουν τις έννοιες. Τους ακούτε να λένε ότι το έθνος είναι υπόθεση του παρελθόντος του 19ου αιώνα. Τότε γεννήθηκε το έθνος στην Ευρώπη και στον κόσμο. Αλλά όμως το έθνος είναι η συνθήκη πάνω στην οποία οικοδομείται η πρωταρχική ελευθερία των ανθρώπων. Δεν μπορεί να υπάρξει κοινωνία ελευθέρων χωρίς πολιτισμική συνοχή. Δείτε τι συμβαίνει στον κόσμο. Όπου είναι πολυεθνικά τα κράτη, έχουμε εσωτερικούς πολέμους, κύριε Σαχίνη. Άρα λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί δεν γνωρίζουν τι σημαίνει εθνικός πατριωτισμός, που συνάδει με την ελευθερία της κοινωνικής συλλογικότητας, και εθνικισμός, που είναι η καταπιεστική εκδοχή του κράτους πάνω στις πολιτισμικές συλλογικότητες. Τι είναι αυτό που υπάρχει ο εθνικισμός, κύριε Σαχίνη, μεταξύ των Τούρκων και των Κούρδων? Εθνικιστές είναι οι Κούρδοι που ζητούν την ελευθερία τους, θα μας πούν. Όχι το τουρκικό κράτος και η τουρκική κοινωνία που τους καταπιέζει και δεν τους αφήνει να είναι ελεύθεροι. Αυτές οι άθλιες προσομοιώσεις των εννοιών που τους έχουν διδάξει οι νέοι, οι ιδεολόγοι του διεθνούς φιλελευθερισμού, έρχονται να τις διακινήσουν στο εσωτερικό ποιοι? Οι άρχουσα αριστερά, ποιοι? Αυτοί οι αγράμματοι παρασιτοφάγοι και καταληψίες, οι οποίοι το παίζουν μάλιστα και δημοκρατικοί, χωρίς να γνωρίζουν καν τι είναι η δημοκρατία. Κύριε Κοντογιώργη, θέλω να προεκτείνω ότι η συζήτηση θα μου επιτρέψετε να πάω σε μια σύντομη εκ νέου διακοπή και πάμε για την τελευταία στροφή, γιατί μόνο σας έχετε θέσει σε αυτή τη συγκυρία ένα ερώτημα, διατυπώσατε μια θέση που όμως γεννά ερωτήματα. Λέτε δηλαδή, και αυτό το λέω πριν τη διακοπή, πουθενά στη Δύση, μα πουθενά, αλλά και στον κόσμο, δεν παράγεται σήμερα μία, έστω μία νέα ιδέα. Ομολογώ ότι μέσα σε αυτή τη συγκυρία ενός προεκλογικού κλίματος και των υποχρεώσεων του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, που το ξέρετε αυτό εσείς καλύτερα από άλλους, για το πώς γίνονται οι εκπομπές που είναι αμιγώς προεκλογικές, με έναν τρόπο στάθηκα σε αυτή τη διατύπωσή σας ότι πουθενά στη Δύση αλλά και στον κόσμο δεν παράγεται σήμερα μία έστω νέα ιδέα. Και θα πω πολύ γρήγορα αστειευόμενος, όχι προς εσάς αλλά προς το κοινό που το ξέρει, μήπως τελικά η τεχνητή νοημοσύνη και ο αλγόριθμος θα παράξει τη νέα ιδέα? Ζήτω που καήκαμε. Γιατί το λέτε όμως αυτό? Προσέξτε, αν όπως εγώ μελετήσετε τι προτείνουν οι μεγάλοι σε διακίνηση και σε δημοσιότητα στοχαστές της ανθρωπότητας σήμερα,
αυτοί που πουλάνε, δεν μιλάμε για την Ελλάδα τώρα που είναι θύματα και απλώς μεταφέρουν στους εδώ ηθαγενείς ό,τι παράγεται εκεί με δικά τους λόγια. Αναφέρομαι τώρα στο διεθνές στερέωμα. Λοιπόν, εάν αναζητήσετε μια καινούργια ιδέα, τότε να έρθετε να μου την πείτε. Προσέξτε, τι σημαίνει καινούργια ιδέα? Να μας διδάξουν ότι είναι ανώτερο όλων να είμαστε ατομικά ελεύθεροι και ευημερούντες που δεν είμαστε στα σπίτια μας, ή να είμαστε και υπεύθυνοι για τις αποφάσεις μας, για τις τύχες της χώρας μας? Πρόοδος στο επίπεδο της τεχνολογίας είναι η δυνατότητα να πάρουμε το αεροπλάνο και να ταξιδέψουμε και να περάσουμε όμορφα, αν έχουμε χρήματα, στις Σεϊχέλες ή κάπου αλλού. Είναι πρόοδος να επινοηθούν ιατρικές δυνατότητες που θα υποστηρίξουν την υγεία των ανθρώπων. Όμως σε επίπεδο ιδεών, αξιών, δηλαδή αυτό που συγκροτεί την έννοια της προόδου υπέρ όλων, δεν υπάρχει. Είναι όλοι εγκυβωτισμένοι στις αξίες τις οποίες τις φυλάνε με πολύ πολύ προσήλωση του 18ου αιώνα του διαφωτισμού. Όταν ακούτε κάποιον να επικαλείται το διαφωτισμό, να κρατήσετε πολύ μικρή, πολύ μεγάλη επιφύλαξη, διότι είναι βαθιά αντιδραστικός και θέλει να σας κρατήσει δέσμιος εκείνη την εποχή. Αυτή την ώρα, κύριε Σαχίνη, το κεντρικό πρόβλημα είναι ότι έχουν ανατραπεί οι συσχετισμοί μεταξύ οικονομικής ιδιοκτησίας και κοινωνίας. Η οικονομική ιδιοκτησία, όπως είπαμε, έχει κατακτήσει το μέλλον, κινείται στο παγκόσμιο, στο πλανητικό επίπεδο, κάνει ό,τι της αρέσει, το πρωί επενδύει στην Αθήνα, το απόγευμα ή το μεσημέρι στο Τόκιο, την άλλη μέρα ή την ίδια στιγμή στη Νέα Υόρκη, και οι κοινωνίες αγωνιούν να επιβιώσουν ή να συμμετάσχουν στην αναδιανομή του οικονομικού προϊόντος ή να διαφύγουν από τις κατασταλτικές παρεμβάσεις των ηγεμόνων. Αυτό λοιπόν, αυτή η διάρρηξη των ισορροπιών, των συσχετισμών, είναι οφειλέτης του γεγονότος ότι η οικονομική ιδιοκτησία οικειοποιήθηκε τη νέα τεχνολογία και την χρησιμοποιεί, και γι' αυτό έχει χειραφετηθεί από τις πολιτικές και κοινωνικές πραγματικότητες των χωρών. Mm-hmm. Αντιθέτως, οι κοινωνίες παλεύουν με τα στυλιάρια και τα παπούτσια του 18ου αιώνα, δηλαδή τις ιδέες του 18ου αιώνα. Έχουν πιστεί ότι ζούμε στη δημοκρατία και στην καλύτερη δημοκρατία μάλιστα, άρα η εκλόγιμη μοναρχία είναι η πεμπτουσία της ζωής τους, και συνεπώς το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να κατέβουν στους δρόμους. Θα θυμάστε, για να δείτε το ρόλο της, τον σκοταδιστικό ρόλο της διανόησης, ότι τους έχουν κάνει και Ευαγγέλιο στην Ελλάδα, όπως είναι ο Βάλενστάιν και άλλοι, που μας έλεγε ότι αφού παγκοσμιοποιήθηκε η οικονομία, πρέπει να παγκοσμιοποιηθεί και το εργατικό κίνημα. Και γι' αυτό φτιάξανε τα πανηγύρια που περνούσαν ωραία όλα αυτά τα παράσιτα πνευματικά και άλλα συνδικαλιστικά στη Γένοβα, στο Πόρτο Αλέγκρε κλπ. Πώς είναι δυνατόν να αφού δεν μπόρεσε η κοινωνία της εργασίας μέσα στην οριοθετημένη πολιτικά και από κάθε άποψη χώρα να νικήσει την οικονομία, πώς είναι δυνατόν να την νικήσει στο παγκόσμιο επίπεδο? Θα μεταφερθεί με αεροπλάνα η κοινωνία εκεί που συνεδριάζουν οι G7? Αυτό είναι το ερώτημα. Άρα μου λέτε, όταν περιγράφετε ότι τελικώς δεν υπάρχει καμία, έστω και μία ιδέα, λέτε ότι οι κοινωνίες... Η καινούργια ιδέα τι σημαίνει? Ναι. Σημαίνει, να σας το πω πως το καταλαβαίνουμε εμείς, ότι στην εποχή της έκρηξης τεχνολογίας και της λεγόμενης τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, αν καταδυναστεύεσαι, απαντάς με κάτι σύγχρονο
και όχι με ένα λισάρι του 18ου-19ου αιώνα. Αυτό για μας σημαίνει. Οι αξίες σήμερα είναι καθοριστικής σημασίας. Οι αξίες όμως είναι το παλαιό καθεστώς. Οι αξίες αυτές βοήθησαν τις κοινωνίες εκείνη την εποχή να ξεφύγουν από τη φεουδαρχία και να έρθουν στην ανθρωποκεντρική εποχή της ατομικής ελευθερίας. Πώς είναι δυνατόν με αυτά τα εργαλεία των αξιών να ανταγωνιστούμε τη διεθνή των αγορών σήμερα? Για να ξανασυναντηθεί λοιπόν, ποιες είναι οι νέες ιδέες που χρειάζονται εδώ? Είναι αυτές που θα επιτρέψουν στις κοινωνίες να ξανασυναντηθούν με την οικονομική ιδιοκτησία, τη διεθνή των αγορών. Πώς θα μπορέσει αυτό να γίνει? Δεν θα γίνει με την διαμόρφωση ενός πλανητικού κράτους, ενός κοσμοκράτους που θα βάλει καινούριους κανόνες πάνω σε αυτούς που διαφεύγουν από τα κράτη, την οικονομική ιδιοκτησία δηλαδή, τη διεθνή των αγορών. Θα γίνει μέσα στις χώρες με την αλλαγή του πολιτικού συστήματος. Δηλαδή η οικονομία και η κοινωνία θα, για να ξανασυναντηθούν και επομένως να τεθούν οι νέοι κανόνες για να μπορέσουν ό,τι αγαθά παράγονται και ό,τι ελευθερίες και οι κοινωνικοί δρόντες και όχι μόνο οι οικονομικοί ιδιοκτήτες, πρέπει να ξανασυναντηθούν οι δύο αυτοί συντελεστές της ζωής των ανθρώπων μέσα στο πολιτικό σύστημα. Άρα να αλλάξει το πολιτικό σύστημα. Η κοινωνία να γίνει κατ' ελάχιστον εντολέας, να αποφασίζει δηλαδή να εντέλεται τι πρέπει να αποφασίσει ο πολιτικός και όχι να τον αφήνει ελεύθερο να κάνει ό,τι του αρέσει. Αυτό που σημαίνει τα κόμματα, έτσι, τις πολιτικές δυνάμεις. Αυτό θα έφερνε την κάθε αριστερά αντιμέτωπη με τον εαυτό της, την κάθε δεξιά πάλι αντιμέτωπη με τον εαυτό της. Θα έπρεπε να λειτουργήσει ως εντολοδόχος της κοινωνίας και όχι ως εντολέας της που της κουνάει και το χέρι και να της λέει ότι αφού με εξέλεξες θα κάνω ό,τι γουστάρω και ας μην το έκανες. Άρα μιλάτε για μια τροποντινά επαναθνικοποίηση του κράτους και ένα έθνος κοινωνίας. Κοποίηση του κράτους στη βάση όμως του έθνους της κοινωνίας. Μάλιστα. Με άλλα λόγια, ένα πολιτικό σύστημα που θα καθορίζει όχι στα σύνορα αλλά στις πολιτικές του παραδοχές, την πολιτισμική κοινωνία των πολιτών, τους όρους λειτουργίας της πολιτικής. Θα αποφασίζει αυτή ποιο είναι το κοινό συμφέρον και όχι αυτό που λένε γενικό συμφέρον, δηλαδή το ελευθέρας βοσκής και ελευθέρας βουλήσεως του εκάστοτε πρωθυπουργού και των άλλων εικόνα του συμφέροντος. Άρα αυτό είναι κάτι που λέτε εντελώς διαφορετικό από το αφήγημα για έθνος κράτος, δηλαδή επιστροφή σε ένα παρελθόν ως μοντέλο που έχει ξεπεραστεί. Εσείς λέτε επανεθνικοποίηση του κράτους με ένα έθνος της κοινωνίας. Είναι εντελώς διαφορετικό αυτό. Ακριβώς, διότι σημαίνει ότι θα πάρουμε το πολιτικό σύστημα ολόκληρο ή ένα μέρος του από το κράτος και θα το εγκαταστήσουμε στο μέσον της κοινωνίας, η οποία θα θεσμοθετηθεί ως δήμος. Για να λογιστείτε ποιο θα ήταν, κύριε Σακίνη, το περιεχόμενο της συμφωνίας με τα Σκόπια, ποιο θα είναι το περιεχόμενο της συμφωνίας με την Τουρκία για το Αιγαίο ή για την ΑΟΣ, ποιο θα είναι το περιεχόμενο της δημοσιονομικής πολιτικής, εάν αντί να αποφασίζουν στο στενό και κλειστό κύκλωμα των υπουργικών, των πρωθυπουργικών ή των βουλευτικών γραφείων, έπρεπε να συνενέσει η κοινωνία. Με ένα ερώτημα, πολύ απλό. Αναλογιστείτε. Αλλά όμως προσέξτε, για να δείτε το βαθμό διαστροφής και αλλοτρίωσης που υπάρχει. Οι ακροατές μας θα σκεφτούν ότι αυτό θα γίνει μέσω των δημοψηφισμάτων. Το δημοψήφισμα, έχω πει ότι είναι ο φερετζές της μοναρχευωμένης ολιγαρχίας. Η κοινωνία, για να γίνει το σύστημα αντιπροσωπευτικό ή και δημοκρατικό, πρέπει να γίνει η ίδια θεσμός καθημερινής λειτουργίας. Όπως είναι καθημερινή η λειτουργία της κυβέρνησης, η καθημερινή λειτουργία της Βουλής, έτσι πρέπει να είναι καθημερινή και η λειτουργία του Δήμου της κοινωνίας. Και εδώ ακριβώς είμαι βέβαιος ότι θα με ρωτήσετε πώς μπορεί να γίνει. Είναι εφικτό και με τέτοια βάρη στην καθημερινότητα του κάθε πολίτη? Όχι, δεν χρειάζεται, κύριε Σαχίνη. Μας ενδιαφέρει η βούληση της κοινωνίας. Η βούληση της κοινωνίας στο μέλλον θα διαμορφώνεται
με πολύ απλό τρόπο στο έδαφος της τεχνολογίας. Στην τεχνολογία θα συγκροτηθεί ο Δήμος αντί για την πνίκα. Εκεί θα υπάρξουν οι πνίκες της κοινωνίας. Όμως έως τότε και έως ότου το αφομοιώσουν οι κοινωνίες αυτό που συγκροτεί την έννοια της επιστροφής τους στο μέλλον, αντί για να ζουν το 18ο αιώνα, μέχρι τότε έχουμε λύσεις. Έχω μιλήσει για το δημοσκοπικό δήμο. Οι δημοσκοπήσεις που τις έχω περιγράψει και με ζωντανό και όχι μόνο με στατικό τρόπο, αλλά οι δημοσκοπήσεις εάν γίνονται από έναν δημόσιο οργανισμό με επιστημονικούς όρους, αποδίδουν το 100% της βούλησης της κοινωνίας. Το ξέρουν αυτό οι κομματάρχες. Γι' αυτό κάνουν δημοσκοπήσεις. Δεν τις αμφισβητούν. Τις αμφισβητούν μόνο όταν δεν τους συμφέρει. Παρόλο ότι είναι ιδιωτικές δημοσκοπήσεις και υπόκεινται σε πολλούς περιορισμούς, όπως ως προς τα ερωτήματα που θα θέσουν. Έχετε δει καμία δημοσκόπηση να θέτει το ερώτημα μήπως θέλετε αλλαγή του πολιτικού συστήματος, μήπως θέλετε ο πολιτικός να υπόκειται στη δικαιοσύνη, μήπως θέλετε να υπάρχει τρόπος να εξαναγκάζεται να εκπληρώνει αυτά τα οποία έχει υποσχεθεί κατά τις εκλογές. Έχετε δει τέτοιες ερωτήσεις? Ρωτάνε μόνο την κοινωνία αν ο αρχηγός Α ή ο Β είναι όμορφος, ψηλότερος ή χαμηλότερος ή διάφορες τέτοιες ανοησίες για να κοροϊδεύουν τον κόσμο. Άρα λοιπόν ο δημοσκοπικός δήμος είναι μια εύκολη, αδάπανη μέτρηση της κοινωνικής βούλησης που μπορεί κάλλιστα, εάν προηγηθεί και μια αντίστοιχη διαβούλευση για να ενημερωθεί η κοινωνία που θα συμμετάσχει, θα δώσει και ένα αποτέλεσμα. Αλλά χωρίς να πάμε μέχρι εκεί, ξέρετε, έχω μετρήσει και συγκρίνει με βάση τις δημοσκοπήσεις αυτές που γνωρίζουμε, έχω συγκρίνει για 11 χρόνια τι απόψεις διατυπώνουν οι κοινωνίες, η κοινωνία η ελληνική διατυπώνει, και μάλιστα χωρίς να έχει ενημερωθεί προηγουμένως με διαβούλευση, και τη σύγκρινα με τις πολιτικές που ακολουθήθηκαν. Σας διαβεβαιώ ότι εάν είχαν ακολουθηθεί οι απόψεις της κοινωνίας, αυτές που διατυπώνει στις δημοσκοπήσεις, η Ελλάδα δεν θα είχε φτάσει σε αυτή την κατάντια των μνημονίων και της αθλειότητας και της στέρησης και της εξάρτησης. Κύριε Κοντογιώργη, θέλω οδεύοντας προς το τέλος να σας κάνω ένα ερώτημα που μπορεί να σας φανεί και λίγο πικρό. Σε όλα αυτά που είναι ο πνευματικός κόσμος, και όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκόσμια, πού είναι ο πνευματικός κόσμος, πού είναι η τέχνη, πού είναι όλα αυτά που θα σηματοδοτούσαν μικρές νησίδες να ενωθούν, είτε με καθυστέρηση είτε χωρίς καθυστέρηση, μια σειρά τέτοιων κινημάτων στον χώρο της σκέψης, των τεχνών, των γραμμάτων, άλλαζε το ρου της ιστορίας. Μπορεί να μην έβγαινε πάντα προς καλό, τον άλλαζε. Σήμερα το βλέπετε πουθενά αυτό? Μα αυτό σημείωσα και με το άρθρο μου στην Εστία, ότι δεν υπάρχει πνευματικός κόσμος. Υπάρχουν καθοδηγητές και πλασαριστές ιδεών που εγκυβωτίζουν τις κοινωνίες το 18ο αιώνα. Για να μην ανοίξουν τα μάτια τους και δουν το μέλλον. Οι ίδιοι, μου έχει συμβεί επανειλημμένα, όταν έχω θέσει το ερώτημα, δεν χρειάζεται να σας πω, είναι δεκάδες οι φορές, ότι το πολιτικό σύστημα είναι μοναρχικό, εκλόγιμη μοναρχία και όχι αντιπροσώπευση και δημοκρατία, και ότι αυτά είναι τρία διαφορετικά πολιτικά συστήματα που δεν μπορούν να συναντηθούν σε ένα, η μοναρχία, η αντιπροσώπευση και η δημοκρατία, στην αρχή προκαλεί οργή. Θα μας προσβάλλεις λέγοντάς μας ότι δεν είμαστε δημοκράτες? Στη συνέχεια όμως οι ίδιοι αυτοί όταν φτάνουν στο σημείο να αναγνωρίζουν ότι πράγματι διακινούν απάτη, ιδεολογική απάτη, και ότι πράγματι έτσι είναι, οι ίδιοι αυτοί στη συνέχεια λένε δεν το θέλω. Είναι άλλο πράγμα το να μην το θέλεις, κύριε, να μην θέλεις τη μεταβολή της εκλόγιμης μοναρχίας σε αντιπροσώπευση δημοκρατία, να μπει η κοινωνία δηλαδή στην πολιτική, και άλλο πράγμα να μην το διδάσκεις για να ανοίξουν τα μάτια του κόσμου και να τους κρατάς στο σκοτάδι. Αυτό είναι το κεντρικό πρόβλημα
σήμερα. Και αν θέλετε να το δείτε στην Ελλάδα πώς εξελίχθηκε, προσέξτε, έχουμε κάποιους σταθμούς. Η γενιά του 30 προσπάθησε μετά την καταστροφή του μείζωνος ελληνισμού να διαμορφώσει μια νέα εθνική ιδεολογία που θα συνάδει με το έθνος κράτος. Ήταν πράξη προόδου που μας ανασυγκροτούσε, αν θέλετε, ιδεολογικά και αξιακά μέσα από την καταστροφή. Η γενιά του εμφυλίου που έφυγε διωγμένη και ήταν η αριστερή γενιά της εποχής, κυνηγημένη στο εξωτερικό με τη βοήθεια της γαλλικής κυβέρνησης και άλλων, διέπρεψε στο διεθνή ορίζοντα. Διότι τότε γεννιόταν ο καινούριος κόσμος στην Ευρώπη και συμμετείχε σε αυτή τη διαδικασία. Η γενιά της δικτατορίας, αυτή που πήγε στο εξωτερικό και που ήρθε στην Ελλάδα μετά τη δικτατορία, ενοχοποίησε την κοινωνία ως τριτοκοσμική για να δικαιολογήσει τα πεπραγμένα του κράτους. Αυτό έχει τεράστια σημασία, διότι έχει οδηγήσει μία κοινωνία η οποία έχει ένα μείζον ιστορικό γεγονός να μην τα έχει καλά με τον εαυτό της και με τις κληρονομίες της. Είναι μοναδικό παράδειγμα στην ιστορία της ανθρωπότητας να έχουν διδάξει το μίσος απέναντι στις κληρονομίες, δηλαδή στον εαυτό τους. Γιατί αυτό? Διότι για να νομοποιηθεί αυτό το κράτος, που για να νομοποιηθεί έπρεπε το πολιτικό του σύστημα να είναι αρμόζον με αυτό που ήταν το πολιτικό σύστημα του ιστορικού ελληνισμού από την αρχαιότητα μέχρι το 19ο αιώνα, δηλαδή δημοκρατικό, για να νομοποιηθεί ως απολυταρχία και στη συνέχεια ως εκλόγιμη μοναρχία, αλλά και τις διαστροφές που δημιουργούσε, όπως είναι το πελατειακό σύστημα που είναι εγγενές στοιχείο του κράτους αυτού, έπρεπε να αξιολογηθεί ως κατώτερο και να απορριφθεί το ιστορικό παρελθόν. Δηλαδή οι κληρονομιές και οι συμπεριφορές της κοινωνίας. Η ελληνική κοινωνία δεν είναι μάζα, κύριε Σαχίνη, διότι δεν προέρχεται από τη φεουδαρχία. Επομένως δεν μπορούσε να συναντηθεί στο επίπεδο της ιδεολογίας, του φιλελευθερισμού, της δεξιάς ή της αριστεράς κλπ. Αυτά ήταν προσχηματικά για να εγκυβωτίζουν τον κόσμο στα πράσινα, τα γαλάζια ή στα όποια καφενεία. Η ελληνική κοινωνία ήθελε ανάπτυξη, ήθελε δηλαδή να στο 19ο αιώνα που απαγόρευαν στη μεγάλη αστική τάξη του ελληνισμού να έρθει στην Ελλάδα, ζητούσε ο χωρικός να πάει μια μονάδα στρατιωτική στην περιοχή, αργότερα πήγαν πανεπιστήμια όπως ξέρετε, τμήματα, για να κινηθεί η παραγωγή, να πουλήσουν το εμπόρευμά τους. Δεν ήταν δουλοπάρικοι. Είχαν πολιτική ατομικότητα, είχαν ζήσει τη δημοκρατία ακόμα και στο σκοτεινό καθεστώς της Οθωμανοκρατίας. Και η κατάργηση λοιπόν της δημοκρατίας έρχεται μέσα σε αυτό το κράτος να δημιουργήσει τους όρους του εκφυλισμού αυτής της ελεύθερης πραγματικότητας που δημιουργήθηκε. Δηλαδή του έλεγαν του Έλληνα ζήσε στη φτώχεια και στη κακομοιριά σου, αλλά μην ζητάς περισσότερα να έχεις λόγο στα πράγματα. Αυτό το σύστημα όμως της εκλόγιμης μοναρχίας ήταν απολύτως συμβατό με τις δυτικές χώρες που έβγαιναν από τη φεουδαρχία. Η ιδεολογία του σοσιαλισμού ή του φιλελευθερισμού έφερνε τις πολιτικές δυνάμεις να συναντηθούν με τα αντίστοιχα στρώματα της κοινωνίας που στο μεταξύ προσδοκούσαν αντίστοιχη θέση στις αποφάσεις της πολιτικής εξουσίας. Επομένως, εκεί δεν συναντιόνταν όπως και εδώ η κοινωνία με την πολιτική μέσα στο πολιτικό σύστημα, αλλά όμως συναντιόνταν στο επίπεδο της ιδεολογίας, εξωθεσμικά. Και αυτό επέτρεψε να δημιουργηθεί εκεί δημόσιος χώρος. Ενώ εδώ, μη έχοντας μια κοινωνία που εσύρετο από την φεουδαρχία, τη δουλοπαρικία στην ελεύθερη υπόσταση, αλλά μια κοινωνία η οποία είχε ήδη πολιτική ατομικότητα, που διεκδικούσε ήδη από τον πολιτικό να προχωρήσει
σε παροχές. Αυτή η κοινωνία λοιπόν έγινε εύκολο θύμα της πελατειακής σχέσης. Και έτσι αντί το κράτος αυτό, το πολιτικό σύστημα δηλαδή του κράτους, να παίξει έναν ρόλο οδηγού σε δημόσιες πολιτικές που να αφορούν την κοινωνική συλλογικότητα, έπαιζε ένα ρόλο πελατειακής αποδόμησης του συλλογικού, άρα κατασπατάλησης και ιδιοποίησης του δημοσίου αγαθού, χρήματος και οτιδήποτε άλλο. Σαφές. Αυτό δεν μας επιτρέπει να δούμε, γιατί υπάρχουν και οι απλώς ολιγοφρενείς και ολιγογνώστες, δεν θέλω να τους χαρακτηρίσω αλλιώς, που όταν θέτω το ζήτημα του πολιτικού συστήματος της χώρας αυτής που δημιουργήθηκε το 1830-32, λένε τι ήθελες, να μην ελευθερωθούμε έστω και με αυτό το μικρό και προσαρτημένο κράτος προτεκτοράτο. Το ζήτημα δεν τίθεται έτσι. Το ζήτημα τίθεται εάν αυτό το κράτος θα έπαιζε το ρόλο του ελευθερωτή ή όχι. Άρα πώς θα φτιάχναμε το κράτος αυτό έτσι ώστε να λειτουργήσει προς το συμφέρον της ελληνικής κοινωνίας και του ελληνισμού και όχι να το απορρίψουμε. Αυτό δεν θέλουν να το δουν, γιατί είναι αυθεντικοί υπερασπιστές της κομματοκρατίας και επομένως θέτουν ψευδή διλήμματα για να μπορέσουν να ακυρώσουν τον λόγο της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Κύριε Κοντογιώργη, αφού σας ευχαριστήσω για αυτή την εξαντλητική από σήμερα συζήτηση, που όμως παρότι ηχογραφημένη και δεν είχε το περιθώριο των παρεμβάσεων των ακροατών, θεωρώ ότι τους κράτησε με αμύωτο ενδιαφέρον, θα σας προσγειώσω όσο και αν προσπαθήσατε να ανεβάσετε και άλλο στα αυτιά μας τη σκέψη σας, θα σας προσγειώσω με ένα απλοϊκό, αν θέλετε, ερώτημα. Με όλα αυτά, την Κυριακή 25 Ιουνίου, είτε επιλέξει, είμαι πολύ προσεκτικός σε αυτό που λέω, κάποιος για τους δικούς του λόγους να προσέλθει στην κάλπη, είτε επιλέξει πάλι για τους δικούς του λόγους να μην πάει στην κάλπη, τι πρέπει να έχουν καθαρό ως πολίτες? Τι εννοείται καθαρό? Να έχουν επίγνωση της σημασίας και του περιεχομένου της ψήφου τους. Ότι ψηφίζουν ένα καινούριο μονάρχη, ο οποίος θα είναι ασίδωτος, ελεύθερος και εξουσιοδοτημένος, να μην ακούει την φωνή της κοινωνίας. Επομένως, να γνωρίζει το πεπερασμένο της ψήφου. Όταν με ρωτάνε, λέω ότι εγώ δεν προσέρχομαι στην ψήφο, γιατί αισθάνομαι ανήλικος μπροστά σε αυτό το μεγαλείο της ολοκληρωμένης δημοκρατίας που αποδίδει η εκλόγιμη μοναρχία. Το λέω ηρωνικά, όχι γιατί θέλω να καθοδηγήσω την ψήφο και τη σκέψη των ανθρώπων. Θέλω να τους φωτίσω το μυαλό για να μην νομίζουν ότι μέσα της ψήφου τους θα καθορίσουν τα πράγματα. Τίποτε δεν θα καθορίσουν. Όποιος και να βγει, με διαφοροποιήσεις βεβαίως, τις έχω περιγράψει ήδη, θα κάνει χονδρικά τα ίδια. Θα πολιτευθεί επομένως προς το συμφέρον αυτών με τους οποίους θα είναι συνομιλητής καθημερινά και όχι προς το συμφέρον της κοινωνίας. Και συνομιλητές της άρχουσας πολιτικής τάξης, όποια και αν είναι, είναι οι δυνάμεις έξω από μας και οι παράγοντες εκείνοι που κινούνται γύρω από την εξουσία ως συγκατανευσυφάγοι. Γι' αυτό και αν ψάξετε να δείτε και αν ψάξει η κοινωνία η ίδια να δει ποιοι είναι στο παρασκήνιο της εξουσίας, από τους διανοητές μέχρι τους άλλους παράγοντες, θα διαπιστώσει ότι υπάρχει μία ομάδα πολυπληθής η οποία κινείται οριζοντίως και επηρεάζει τις αποφάσεις όποιοι και αν είναι στην εξουσία, όποια κόμματα. Και στα εξωτερικά ζητήματα και στα εσωτερικά γενικώς. Τι είναι αυτό που τους κάνει να έχουν μόνο αυτούς συνομιλητές? Μα γιατί τους μοιάζουν. Άρα δεν μοιάζουν οι πολιτικοί μας στην κοινωνία, μοιάζουν σε αυτούς που είναι στο παρασκήνιο, αλλά και στο ίδιο το σύστημα που καλούνται οι Έλληνες ψηφοφόροι με την ψήφο τους να διαιτητεύσουν για το ποιος θα είναι ο μονάρχης της επόμενης μέρας.
Κύριε Κοντογιώργη, σας ευχαριστώ θερμά για μια φορά ακόμη για αυτή την εκτεταμένη συζήτηση. Θα αυτό. Είναι άνευ σημασίας από εκεί που ξεκινήσαμε. Πόσες έδρες θα πάρει αυτός που θα αποκτήσει την πλειοψηφία, όπως ήταν άνευ σημασίας και στο παρελθόν. Αυτό να το συγκρατήσουμε, διότι οι πολιτικές είναι ίδιες, θα είναι ίδιες και θα συνεχίσουν να είναι ίδιες και στο μέλλον. Καλημέρα κύριε Κοντογιώργη, να είστε καλά. Και από μένα, σας ευχαριστώ.